δύο όψεις ο Ηρακλής σήμερα. Έτσι ακριβώς. Μία στο πρώτο ημίχρονο που ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι ο Ηρακλής και μία στο δεύτερο που έκρυψε την μπάλα κυριολεκτικά. Έτσι είναι. Στο πρώτο ημίχρονο καταπευλημένοι από το άγχος για την επιτακτική ανάγκη της νίκης. Δυστυχώς παρουσιάσαμε αριθμίες που είχαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Αγριά. Δεχτήκαμε και το τέρμα στα πρώτα δύο λεπτά από τη στατική φάση που μας έφερε πίσω στο σκορ και ουσιαστικά δημιούργησε μια ανισορροπία στο μυαλό μας. Στο ημίχρονο προσπαθήσαμε να συνεφέρουμε τους παίχτες. Παρουσιάσαμε βελτιωμένο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα η ομάδα αυτή όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει αποδώσει ποδόσφαιρο πολύ καλύτερο και από το σημερινό παιχνίδι. Θεωρώ κομβικό το παιχνίδι της Αγριάς, εκεί όπου η ομάδα δυστυχώς έκανε τη χειρότερη της εμφάνιση την πιο ακατάλληλη στιγμή. Και εκεί θεωρώ ότι κρίθηκαν πολλά πράγματα σχετικά με το πρωτάθλημα. Περηφάνεια, νιώθω για τα παιδιά. Χαίρομαι πολύ που συνεργάζομαι μαζί τους και είναι κρίμα για αυτούς πρώτα το ότι αυτή τη στιγμή δεν τερματίζουμε στην πρώτη θέση. Ενώ επιβεβαιώθηκαν όλες οι Κασάνδρες που λέγαν ότι το παιχνίδι στην Αταλάντη θα έρθει 3-3. Αυτό. Μάλιστα. Γενικά είσαι ευχαριστημένος από τη χρονιά τη φετινή? Είμαι ευχαριστημένος. Θεωρώ ότι η ομάδα μέσα από αυτές τις καταστάσεις τις οποίες βίωσε, τις συνθήκες, την καραντίνα, την πεντάμινη αποχή από προπονήσεις, το πώς μαζευτήκαμε ξανά μετά την καραντίνα, παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική και στεναχωριέμαι γιατί δεν, οι κόποι των παιδιών δεν ανταμείφθηκαν με την πρώτη θέση. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Θα τα πούμε καλύτερα σε άλλη μια στιγμή, να είσαι και πιο ήρεμος. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είσαι καλά, Αποστόλη.